31 λοιπόν του Οκτώβρη φτάνουμε στη Λισαβόνα. Το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν επαγγελματικό. Πήγαμε τη δουλειά. Πήγαμε το φεντικό μου και με δύο άλλα άτομα από μία άλλη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να τραβήξω έτσι ένα διαφορετικό vlog. Βασικά ήθελα να σας βγάλω κάποια πλάνα από την όμορφη Λισαβόνα που είχα πάει για πρώτη φορά και ήθελα να σας τη δείξω. Αλλά έτσι δεν είχα την ευχέρεια να μιλάω στο vlog, να λέω τραβήξτε με, να λέω φωτογραφίστε με κτλ. Οπότε γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να το κάνω κάπως έτσι, από το να μην το κάνω καθόλου. Έτσι λοιπόν, πήγαμε στη Λισαβόνα για το Web Summit, το οποίο είναι η μεγαλύτερη έκθεση marketing στην Ευρώπη, βασικά νομίζω στον κόσμο, και ήταν αυτός ο επαγγελματικός λόγος που ήμασταν εκεί. Είμαστε στην κεντρική τους πλατεία και έχει εδώ πέρα το Web Summit που όλοι αυτοί μάλλον έχουν έρθει γι' αυτό και βγαίνουν φωτογραφίες. Είναι πολύ ωραία. Πάω στα παιδιά. Full awkward που λέτε λοιπόν στη Λισαβόνα, οπότε δεν μίλησα καθόλου στο vlog. Είναι μια πάρα πολύ χρωματιστή πόλη. Στο συγκεκριμένο μέρος φημίζεται για τα pastéis de nata, που είναι αυτά τα γλυκά και τα οποία είναι λίγο σαν μπουγάτσα εδώ στην Ελλάδα. Έχουν σφολιάτα και αυτή την κρέμα που είναι σαν μπουγάτσα και πάνω βάζει σάχνη και κανέλα και το τρως. Θεωρείται το καλύτερο το συγκεκριμένο σημείο, γι' αυτό και πήγαμε να φάμε εκεί. Είναι πάρα πολύ προσεγμένη, μπορείτε να βρείτε αυτό το τρενάκι το οποίο είναι πάρα πολύ διάσημο και κυκλοφορεί παντού μες στη Λισαβόνα, μπορεί να σας πάει παντού. Εμείς το πήραμε για να ανέβουμε μια τεράστια ανηφόρα, γιατί είναι η πόλη με τις ανηφόρες και τις κατηφόρες, τα πλακόστρωτα, κάπως έτσι. Ανεβήκαμε για να δούμε τη συγκεκριμένη θέα, που ήταν κάτι όμορφο. Την πρώτη λοιπόν μέρα πήγαμε στην έναρξη του Web Summit, είχε 50.000 κόσμο, δεν ξέρω πόσους. Στην ουσία είναι μια έκθεση που έχει πάρα πολλές νέες επιχειρήσεις, νέα πράγματα και ό,τι έχει σχέση με marketing. Κάτι εξίσου ωραίο σε αυτή την εκδρομή ήταν το φαγητό, φάγαμε πάρα πολύ καλά, θα σας βάλω όλες τις τοποθεσίες για να τις δείτε. Την δεύτερη μέρα λοιπόν στη Λισαβόνα επισκεφτήκαμε το εμπορικό τους κέντρο που έχουν τα ίδια ακριβώς μαγαζιά με εμάς και εδώ πέρα λίγο ένιωσα κάπως Νέα Υόρκη, να σας πω την αλήθεια. Ήταν αυτός ο δρόμος, λίγο μας έβρεξε κιόλας για να φτάσουμε στο πολύ ξακουστό Aquarium που είναι στη Λισαβόνα. Να σας πω την αλήθεια, έχω δει πολύ καλύτερα και στη Βαρκελόνη και στην Κωνσταντινούπολη που έχουμε πάει. Ήταν ένα ωραίο Aquarium τέλος πάντων, που είχε 5 πράγματα, αλλά δεν ήταν τόσο φαντασμαγορικά όπως είναι σε άλλα ενιδρία που έχουμε πάει, οπότε δεν ξέρω να σας το πρότεινα 100%, αλλά δεν είναι και μια κακή εμπειρία. Τρίτη μέρα στη Λισαβόνα και πρώτη στάση είναι στο Μνημείο των Ανακαλύψεων, έτσι λέγεται, είναι λίγο πιο έξω το κέντρο, και μετά πήγαμε στον πύργο της Μπελέμ, που πάρτε λίγο vibe. Ωραία πολύ Λισαβόνα, παιδιά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ πέρα είμαστε στο προάβλιο, αν μπορώ να το πω έτσι, του Web Summit. Μας έκανε ευτυχώς πάρα πολύ καλό καιρό, είχε πάρα πολύ κόσμο, τρώγαμε εκεί πέρα έτσι ωραίες πίτσες και τέτοια πράγματα, περάσαμε τέλεια στο Web Summit. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, παλάτι, αλλά είναι και εστιατόριο ταυτόχρονα, αξίζει να το επισκεφτείτε για κάποια φωτογραφία. Και έτσι λοιπόν πήρατε μια γεύση από τη Λισαβόνα, την αποχαιρετώ αυτή τη στιγμή και πάμε να συνεχίσουμε το vlog. Τι έχεις ανοίξει αυτό, πού δεν δουλεύει? Δεν θα φάμε πίτσες. Θα κάνω ένα ανατολικό hot dog. Καλαμπόκι, λουκάνικο, σάλτσα. Αυτό πώς έχουν γίνει έτσι? Ταούλια. Καλή ιδέα. Αυτά τι είναι? Να τα κάνω και μια σαλάτα για τα λαχανικά που θα κόψω. Για να μην έχω τη φύρα. Μεξικάνικο έχουμε. Σαν μεξικάνικο θα έχει. Σαν τα εγώ έχω πάρει εδώ, το έχω ήδη στο λίξο φωτανιέρα. Hello, λοιπόν, είναι Σάββατο απόγευμα. Σήμερα έτρεχα όλη μέρα. Γενικά αυτό το vlog του Νοεμβρίου θα είναι λίγο. Ευτυχώς είναι η Λισαβόνα και μας τόσωσε. Κατά τα άλλα, μόνο τρέχω. Δεν προλαβαίνω να ανοίξω την κάμερα. Δεν κάνω κάτι σημαντικό. Αλλά
είπα να κάνω supermarket haul. Γιατί ποτέ δεν θα κάνω σε ξεχωριστό βίντεο supermarket haul. Ποτέ μιλάς ποτέ βέβαια. Αλλά ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά και εμένα μου αρέσουν. Οπότε, λοιπόν γενικότερα είναι λίγο πιο διατροφικά ίσως, δεν ξέρω τέλος πάντων. Αυτό το πήρα για μη τυχόν και έχω κάποια λιγούρα και θέλω να φάω κάτι που ναι με να μην είναι πατατάκι αλλά να έχει κάποια γεύση σαν και αυτά. Και πήρα αυτά να τα δοκιμάσω για πρώτη φορά. Πήρα αυτά τα αγαπημένα μου γιαούρτια, πήρα τυχή για να κάνουμε hot dog γιατί τα έχουμε στη διατροφή μας. Πήρα ψωμά και τέτοια, συνήθως παίρνω μαύρα και τέτοια, αλλά πραγματικά τα έχω συχαθεί, οπότε θέλω να φάω κανονικό ψωμί ας πούμε. Πήρα χυμό, αυτός είναι ο αγαπημένος μου, γάλα γιατί το πίνουμε με τα λίτρα, πήρα και ένα κόκονατ να το έχουμε γιατί δεν λύγει και πολλές φορές το χρειάζομαι, πήρα αυτό το κασεράκι το οποίο μου αρέσει πολύ. Πήρα χούμους με λεμόνι. Το έχω μία φορά στην διατροφή μου. Σε ένα γεύμα, δεν θυμάμαι ούτε καν σε ποια διατροφή. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Πήρα αυγά. Πήρα μοζαρέλα και φρέσκια και τέτοια. Γιατί τη βάζουμε σε πιτσάκια που τρώμε το βράδυ και τα έχουμε στην διατροφή. Αυτά τα δύο τα πήρα για να μασουλήσω τώρα. Γιατί είναι οι τελευταίες ατασταλίες και τα αγαπώ και τα δύο. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιτούλες που κάνουμε τις πίτσες. Τσακ μπαμ. Όπα. Είναι η. Είναι με καλαμπόκι και μου αρέσουν πολύ. Πήρα αυτό, είχε ωραία μυρωδιά. Πήρα λαμπριντικό για το πλυντήριο πιάτων. Γενικότερα μέχρι τώρα δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ πλυντήριο πιάτων. Και αυτά, γιατί μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα με τα χρώματα αυτά τα πολλά. Πήρα χαρτί κουζίνας γιατί τελειώνει. Πήρα μαντιλάκια, πήρα τα λιγκουίνι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα λιγκουίνι. Βασικά από μακαρόνια μου αρέσουν πιο πολύ τα λιγκουίνι. Και πήρα ολικής άλεσης. Πήρα σπανάκι για να κάνουμε σπανακόριζο. Και πήρα και μπάμια γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, μία σοκολάτα με στέβια. Είπα μην τυχόν και έχω κάποια λιγούρα γιατί πρέπει να έχω. Και πήρα και δύο μπάρες πρωτεΐνης γιατί μου είχε κάτι μπάρες πρωτεΐνης μέσα στη διατροφή. Που βέβαια μου είχε πει ότι αυτές δεν είναι κανονικές μπάρες πρωτεΐνης, ότι έχουν ζάχαρη κτλ. Αλλά οκ, τώρα για να μην τη χαλάσω τη διατροφή, είπα πάρε αυτές και ό,τι είναι. Αυτά. Καλημέρα! Είναι Κυριακή πρωί. Μόλις έστρωσα το κρεβάτι. Και βασικά βλέπαμε με τον Άγγελο τον Καστανάνθρωπο, που είναι μια σειρά στο Netflix τώρα, έχει βγει και μας έχει αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Και επειδή δεν ξέρω τι θα κάνω, βασικά έχω να διαβάσω ιταλικά, αλλά λίγο πιο μετά τώρα δεν θέλω να αράξω. Ναι, είπα να σας πάρω έτσι σε μια πρωινή ρουτίνα τυχαία, εντελώς. Δεν ξέρω πού να σας βάλω όμως. Κάτσετε. Και μην πέσετε από εκεί γιατί θα σπάσετε. Λοιπόν, έχω πλύνει το πρόσωπό μου και το έχω βρουτσίσει τα δόντια μου. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Γενικά τώρα αυτό που θα σας δείξω δεν είναι ρουτίνα. Δηλαδή, γενικότερα δεν έχω μια συγκεκριμένη ρουτίνα γιατί κάθε μέρα απλά πάω στη δουλειά, άλλες μέρες θα βάω αυτό, άλλες μέρες λιγότερο, άλλες μέρες καθόλου, οπότε δεν έχω κάτι στάνταρ. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, τι θα κάνω τώρα. Εχθές, επειδή γυρνούσα κάτι βιντεάκια για σας, φόρεσα λίγο μάσκαρα, την οποία φυσικά και ξεβάφτηκα, αλλά φυσικά και πάντοτε, δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα, έχουν μείνει κάποια υπολείμματα. Οπότε αρχικά θα χρησιμοποιήσω το νεράκι της Panthenol Extra, το Micellar, μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρησιμοποιώ συνέχεια και παίρνω πάντα τη μεγάλη συσκευασία για να έχω μπόλικο. Οπότε το πρώτο που θα χρησιμοποιήσω θα είναι αυτό για να ξεβάψω καλά τα μάτια μου, ότι έχει μείνει από χθες. Πάντα το πρόσωπό μου θα βγάλει μια μαυρίλα, δεν ξέρω για εσάς ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα μόλις έχω πληθεί, έχω ξεβαφτεί, ξαναξεβάφτηκα, δηλαδή τι, αυτή η μαυρίλα δεν μπορεί να καταλάβω τι είναι. Είναι μαυρίσμα του καλοκαιριού, ας με πει κάποιος. Και τις τελευταίες μέρες έψαχνα πάρα πολύ μια ενυδατική και δεν πήρα τέλος πάντων γιατί είχα μία. Σας την έχω πει νομίζω στο προηγούμενο vlog και μου ήρθε αυτή της Estée Lauder που είναι η Day Wear Multi Protection Antioxidant 24 Hours Moisture Cream, η οποία η αλήθεια είναι πως μου ήρθε σε πακετάκι, σε PR, αλλά αρχικά τη συγκεκριμένη κρέμα τη χρησιμοποιούσε η μαμά μου. Παρόλα αυτά, η εταιρεία που μου το έστειλε το PR με ρώτησε το δέρμα μου και τα λοιπά για να μην μου στείλει ό,τι να είναι, γιατί δεν έχει σημασία να συμβαίνει αυτό. Και τους είπα ρε παιδί μου ότι εγώ έχω μεικτό δέρμα. Οπότε μου έστειλαν την αντίστοιχη κρέμα.
Και παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αλήθεια, αρχικά μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Κατά δεύτερον, νιώθω πραγματικά μετά το πρόσωπό μου είναι δεδομένο. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε είπα να σας την πω. Είναι αυτή. Και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ ακριβή. Δηλαδή έχει 30 ευρώ, δεν είναι ότι έχει 60, ξέρω εγώ, που συντηρητικές που παίρνουν οι ομάδες μας και όλα αυτά. Και έχει πάρα πολύ μέσα. Δηλαδή βάζω πάρα πολύ λίγο στο χέρι μου και είναι όλο αυτό γεμάτο. Μέχρι στιγμής χρησιμοποιώ μόνο ό,τι υπάρχει στο καπάκι. Δεν έχω βάλει το χέρι μου μέσα στο δοχείο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω κουραστεί με τα μαλλιά μου. Έχω κουραστεί να λαδώνω τα μαλλιά μου. Πραγματικά, προτείνετε μου κάτω στα σχόλια όποιος έχει το πρόβλημα με μένα. Αλλά πραγματικά πρόβλημα, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, σε μια μισή μέρα τα μαλλιά μου είναι έτσι. Και, okay, δεν είναι ότι όλη μέρα παίζω με τα μαλλιά μου. Δεν είναι ότι όλη μέρα τα αγγίζω. Και είναι έτσι. Νομίζω ότι γίνεται, δηλαδή, από τα μαξιλάρια, από το τρίψιμο των μαλλιών, τέλος πάντων, στα μαξιλάρια και τα λοιπά, δεν ξέρω, έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Επίσης, θυμάστε που σας είχα δείξει ότι είχα κάνει φωτογράφηση με ένα brand το οποίο είχε για τα μαλλιά στέκες και τέτοια πράγματα, όπως αυτή που φοράω τώρα που είναι από εκεί. Λοιπόν, μισό θα τα δείξω όλα μαζί. Μου έστειλαν τα παιδιά ένα πακετάκι. Το brand σας θυμίζω ότι λέγεται Emera The Brand και... άμα πάτε στο Instagram τους θα με δείτε κατά κόρον στο timeline τους. Λοιπόν, και μου έστειλαν παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που θέλω πάρα πολύ να σας τα δείξω, γιατί κάνουν πάρα πολύ γλυκιά δουλειά και ωραία. Λοιπόν, έχει άπειρες κορδέλες, άπειρα χρώματα, αυτό είναι τέλειο χρώμα. Κάποια τα έχω φορέσει ήδη όπως αυτή που ήταν τέλεια. Αυτά τα πάρα πολύ μεγάλα scrunchies τα οποία... πραγματικά δίνουν πάρα πολύ ωραίο στυλ στα μαλλιά. Δεν τα είχα σε εκτίμηση, αλλά αν πάτε στο Instagram τους και το δείτε θα σας αρέσει νομίζω. Λοιπόν, έχει κοκαλάκια, κλάμερ, αυτό τέλειο. Και αυτό το έχει στο Instagram, μπορείτε να το δείτε. Που μπορείς να κάνεις κάτι πάρα πολύ απλό, όπως μια πάρα πολύ ωραία χαμηλή κοτσίδα και να βάλεις αυτό και να είναι τόσο cute και τόσο προσεγμένο όλο αυτό που έχεις κάνει. Και άλλα κοκαλάκια, μικρά, μεγάλα, εδώ πέρα. Έχει τις Παναγιά στα μάτια, δεν τα έχω δει όλα, σκεφτείτε, μαζί τα ανοίγουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό, κοκαλάκια. Και άλλα μεγάλα σκράντσις και το κόκκινο και αυτά. Λοιπόν, παιδιά, να βολευτώ λιγάκι για να σας μιλήσω, φύγε κι εσύ. Ναι, λοιπόν, γιατί φαίνομαι τόσο άσπρη, γιατί έχουμε ψηλό άσπρο φως. Κοιτάξτε πως διαφορά έχω από εδώ μέχρι εδώ, τι φάση. Έχω τα Empire της, έχω τα Empire της Μερκέτας, μήπως πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να βάζω. Ρε, θα λιποθυμίσω, θα πεθάνω, τι θα πάθω, κοιτάξτε διαφορά. Τι μου συμβαίνει. Έχω ασπρίσει. Σοκ. Είναι 7.30 ώρα το απόγευμα, Πέμπτης. Δευτέρας και Τετάρτες έχω Ιταλικά, απλά... Πέμπτη δεν είναι, ναι. Δευτέρας και Τετάρτες έχω Ιταλικά κανονικά, 2 ώρες και 2 ώρες, 4 ώρες την εβδομάδα, φουλ Ιταλικά. Και την Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή κάνω γυμναστική, δηλαδή ξεκίνησα από αυτή τη εβδομάδα που ξεκίνησα και τη διατροφή μου. Γιατί δεν πήγαινε άλλο, τα είχα παρατήσει 2 μήνες γιατί πραγματικά είχα πολλές δουλειές για το σπίτι, είχε προκύψει το ταξίδι, είχαμε πάει εκδρομή με τον Άγγελο, το ζούσαμε λίγο γιατί μετά το καλοκαίρι θέλαμε να βγούμε να φάμε τα φαγητά μας από εδώ από εκεί, δηλαδή μας είχε λείψει όλο αυτό, οπότε τη χρειαζόμουν αυτή την παύση, αυτό το διάλειμμα από διατροφή και γυμναστική, αλλά τώρα γύρισα δυναμικά και αυτό είναι που μου δίνει πάρα πολύ μεγάλο motivation γενικά, δεν ξέρω για εσάς, δηλαδή. Να σας πω κάτι. Μου λέτε πάρα πολύ συχνά στις ερωτήσεις που μου κάνετε πώς μπορείς και δεν σταματάς τη γυμναστική, εγώ βαριέμαι, πώς μπορείς και τρως υγιεινά συνέχεια. Όχι, δεν τρώω υγιεινά συνέχεια. Όλα αυτά που βλέπετε στο ίντερνετ από τα μοντέλα, τις influencers που τρώνε όλα αβοκάντο και δεν ξέρω εγώ τι,
δεν ισχύουν, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο πιο δυνατά πρέπει να το φωνάξω όλο αυτό το πράγμα. Δεν ισχύουν. Μην παραπλανάτε το κεφάλι σας. Μπορεί να ανεβάσω ένα vlog, ένα story, κάτι που έφαγα αυγά με αβοκάντο και ήταν διαιτητικά και δεν ξέρω εγώ τι. Και όλη την υπόλοιπη μέρα να μασουλάω πατατάκια, γιατί αυτή την όρεξη έχω. Και εγώ γενικότερα το έχω αυτό στον εαυτό μου, δεν τον πιέζω καθόλου. Όταν θέλω να κάνω κάτι το κάνω με ευχαρίστηση και όταν δεν θέλω δεν το κάνω. Δηλαδή, αν είμαι στα down μου, άμα δεν με φταίει όλη η γη και τα λοιπά και θέλω να φάω, θα φάω. Και αυτό το διάλειμμα για μένα διήρκησε 2 μήνες. 2 μήνες χρειαζόμουν για να μπορέσω να τα ξαναβρω με τον εαυτό μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσω να ξαναφάω υγιεινά και να το κάνω με ευχαρίστηση. Αυτή τη στιγμή το κάνω με ευχαρίστηση, με όση ευχαρίστηση μπορώ να το κάνω, εντάξει, δηλαδή. Okay, εννοώ με ευχαρίστηση ότι σίγουρα αν μου πεις θες να φας ένα γύρο, θες να φας ένα κουνουπί, θα σου πω θα να φάω ένα γύρο, προφανώς. Αλλά θέλω να πω το κάνω συνειδητά, το κάνω γιατί θέλω, γιατί δεν με πιέζει ούτε το κεφάλι μου ούτε τίποτα. Και αυτό είναι και το πιο σωστό. Να κρατάτε τις ισορροπίες στον εαυτό σας, γιατί και εμένα η διατροφολόγος μου θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι, να σου πω κάτι, άμα μια μέρα ξυπνήσει ένα απόγευμα και απεγνωσμένα θες να φας μια κρέπα, αγόρασε μια κρέπα και φάει 5 μπουκές. Ίσα-ίσα να σου φύγει, να την ευχαριστηθείς. Γιατί όσο στερείσαι, τόσο μετά θα βγει αυτό όλο πολύ πιο έντονο. Μπου. Λοιπόν, έχω πεθάνει να γελάω, παιδιά. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, ακολουθήστε με, γιατί εκεί πέρα έχει σουσού το πράγμα. Λοιπόν, ακολουθώ Δέσποινα Γεωργιάδου. Είναι μια κοπέλα η οποία κάνει YouTube εδώ πέρα. Νομίζω θα την ξέρετε περισσότερο. Έχει και 2 παιδάκια, μένουν στη Γερμανία. Και έτσι τη θαυμάζω αρκετά, γιατί είναι πάρα πολύ όρημη και όλο αυτό που κάνει είναι πολύ αξιέπαινο, ας πούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, την ακολουθώ και στο Instagram. Και η κοπέλα έδειξε μια μάσκα προσώπου, τέλος πάντων, και λέει: αυτή είναι πάρα πολύ καλή μάσκα. Κάντε screenshot και πάρε αυτήν. Μπαίνω λοιπόν εγώ στο Amazon της Γερμανίας, δεν καταλαβαίνω το χρηστό μου, παραγγέλνω τις μάσκες, παίρνω 5. Βγαίνει, εντωμεταξύ για να έρθουν στην Ελλάδα, είχε μεταφορικά, είχε κάποιους φόρους κτλ. Δηλαδή η μάσκα η μία είχε 75 λεπτά, αγόρασε 5-6 και μέχρι να φτάσουν εδώ πλήρωσα 10 ευρώ. Τέλος πάντων. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, η κοπέλα κάνει πολλές μάσκες, τα ξέρει κτλ. Λέω πάρε. Παίρνω κι εγώ. Δεν την έχουμε στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Και βγαίνει η κοπέλα στο Instagram και λέει μετά από καμιά μέρα, λέει: πάμε παιδιά, έκανα λάθος με τη μάσκα, λέει, που σας πρότεινα. Δεν είναι αυτή, είναι αυτή. Και δείχνει μια άλλη. Πόρε, λέω. Χαζομάρα, λέω τώρα. Πήρα και 5, δεν λέω εντάξει, δεν πειράζει. Λέω 10 ευρώ έκανα, εντάξει, τέλος πάντων. Κάνω σήμερα το story time αυτό στο Instagram. Το λέω, κάνω και τάκτη Δέσποινα, γιατί έτυχε να μιλήσουμε και έτσι να γνωριστούμε. Και ανεβάζω, δείχνω ποια μάσκα έχω πάρει. Και μου λέει, μα έχεις πάρει τη σωστή. Και λέω, τι εννοείς? Και λέει, έκανες λάθος και πήρες τη σωστή. Και λέω, αλήθεια? Και πραγματικά γέλασα τόσο πολύ. Γιατί εγώ η άμπαλη, δεν ήξερα αγρή γερμανικά. Βρήκα αυτή, λέω, αυτή θα είναι. Δεν θυμόμαι τώρα ακριβώς απ' έξω πως ήταν, τέλος πάντων, την πήρα. Και εν τέλει, παιδιά, ήταν η σωστή. Τώρα τη φορά για πρώτη φορά. Άμα είναι καλή, θα σας πω. Και γέλασα τόσο μα τόσο πολύ. Λέω fail. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και με αυτή την πάρα πολύ σοβαρή αμφίεση, θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ αρχικά. Γιατί με πιστεύεστε όλο και περισσότεροι, γινόμαστε όλο και περισσότεροι, είμαστε πιο μεγάλη παρέα. Και ξέρετε ότι όσο πιο μεγάλη παρέα γινόμαστε, έτσι είναι το φυσικό, ότι πιο πολλές συνεργασίες τα έχω κι εγώ, πιο πολύ επαγγελματικά γίνεται όλο αυτό το πράγμα, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με βάση αυτό βασικά θέλω να πω ότι μου έστειλε ένα πακετάκι EMV Shoes και παιδιά, πήρα αυτή τη γόβα, μην τη λερώσω κιόλας. Λοιπόν, ακούστε τι καρμικό έγινε με αυτή τη γόβα, η οποία θα τη βρείτε στα EMV Shoes. Βλέπω μια φωτογραφία της χαράς της παπά στο Instagram και λέω, τι ωραία γόβα αυτή που έχει, λέω, μακάρι να ήξερα από πού είναι, γιατί δεν την είχε κάνει tag. Και μου στέλνει μήνυμα η Envy και μου λέει, μπορείς να διαλέξεις ένα ζευγάρι που σου αρέσει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέω, κομπλέ, και μπαίνω παιδιά μέσα στην Envy και τη βρίσκω και πάω και την παίρνω. Αυτό έγινε, βλέπω τη χαρά την παπά το πρωί, μετά από μια ώρα, κάπως έτσι, και λέω, τι γίνεται, γιατί είναι τόσο καρμικό όλο αυτό? Έχει πάει λίγο καλά αυτός ο μήνας, κατά λάθος. Τέλος πάντων, ήθελα να σας τις δείξω. Είναι αρκετά ψηλές, πάρα πολύ ψηλές, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το χρώμα τους. Λοιπόν, ο κωδικός είναι ε02 1417
το χρώμα φούξια, παιδιά. Όχι το μόβ, το φούξια, γιατί έχει και πιο μόβ από αυτό. Και αυτά λοιπόν. Να πιστεύετε στο κάρμα σας. Λοιπόν, σταματάω να μιλάω γιατί αρχίζει και στεγνώνει η μάσκα. Τώρα που τη βάλαμε. Έχουμε έρθει με το Κατερινάκι στο καντίν. Σήμερα θα είναι μια ωραία Κυριακή και έχουμε παραγγείλει το μπραντς μας. Έχω πάρει ομελέτα και έχει πάρει αυγά με μπέικον και τέτοια. Και σε λίγο θα πάμε να κάνουμε μασάζ και σπα και όλα αυτά. Και νομίζω αν μπορούμε και οι δύο. Αυτά, καιρό είχαμε να περάσουμε για την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Μασάζ. Είδωλο. Κυριακή πρωί μασάζ που μόλις έχουμε φάει, δεν ξέρω, ότι νομίζω δεν μπορεί να πάει πιο καλά αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μασάζ και μετά θα κάνουμε κάτι σπα και κάτι τέτοια και ανυπομονώ. Και θα σας τα δείξω όλα να δείτε τι φάση είναι. Αυτά. Λοιπόν, έχω λίγο τρελαθεί. Κοιτάξτε. Είναι κάπως έτσι. Μας έχουν ανάψει εδώ πέρα το υδρομασάζ. Και εδώ πέρα είναι η σάουνα και εδώ πέρα μας το είπαν κάπως, αλλά δεν θυμάμαι πώς, που έχει πολύ ζεστό αέρα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Στην ουσία αυτό μπορείτε να το νοικιάσετε με την παρέα σας να έρθείτε. Σίγουρα χωράνε 3-4 άτομα. Και έχει εδώ πέρα και το τζακάκι. Λοιπόν, τελειώσαμε με την σουίτα σπα. Ήταν τέλεια, πώς φάνηκε. Άστα, έχω ήδη καλό ρόλο. Και κάναμε πολύ ωραία πραγματάκια. Μπήκαμε στο δρόμο σας, μπήκαμε στο steam, αν δεν κάνω λάθος, που έχει μυρωδιά μέντα, ανοίγουν ρουφούνια τέτοια. Κάναμε απολέπιση, μπήκαμε στη σάουνα. Δεν κάναμε κρύο ντουζ, γιατί δεν το προτιμήσαμε, αλλά ναι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε μασάζ. Νομίζω θα είναι μασάζ με κερί, αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω κάνει ποτέ. Ανυπομονώ, ως τίποτα. Αχ, γεια σας. Τι μου κάνετε. Είμαι το κουτάλι εδώ, λες και θα σας κάνω κάτι. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Εχθές Κυριακή που είχα πάει για μασάζ, νομίζω μετά το μασάζ δεν σας ξαναμίλησα. Γιατί ήμουν σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως καταλαβαίνετε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία γενικά. Με το μασάζ έλειωσα, μας κάνανε μασάζ με ζεστό κερί. Και ήταν πραγματικά τέλειο. Όχι, δεν κάηκα, γιατί και εγώ αυτό πίστευα στην αρχή. Πραγματικά, τι να πω, λιώσαμε, μα το Θεό, μακάρι να μας έλεγαν μπορείτε να κοιμηθείτε μία ώρα π.χ. μετά το μασάζ, ήμουν έτοιμη. Ο λόγος που δεν με έπαιρνε ήμουν στο μασάζ ήταν γιατί δεν κάναμε μόνο χαλαρωτικό, δηλαδή η κοπέλα ασχολήθηκε αρκετά, έτσι λίγο κάποια κομπάκια που είχα πίσω στην πλάτη να μπορέσουμε να τα καλύψουμε, να τα εξαλείψουμε. Τέλος πάντων, σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα και κανονικά εγώ τις Δευτέρες το απόγευμα έχω ιταλικά. Οπότε μετά τη δουλειά φεύγω γρήγορα για να γυρίσω σπίτι γιατί ξεκινάει το μάθημα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είχα πάει και είχα κάνει τα νύχια μου. Έκανα τα νύχια μου στο Αριάν που είναι στην Βασιλέως Γεωργίου. Και ο Βασιλέως Γεωργίου, για όσους δεν ξέρουν, τη Θεσσαλονίκη είναι κεντρικά τέλος πάντων. Οπότε λόγω κίνησης και τα λοιπά άργησα να ξεκινήσω από εκεί. Και επειδή είμαι πάρα πολύ ωριακά στο χρόνο, λέω ότι άμα αργήσω να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη, δεν θα προλάβω το μάθημα των Ιταλικών. Το πήρε βέβαια λίγο και σαν ευκαιρία, γιατί λίγο βαριόμουν σήμερα να κάνω. Και θέλω έτσι να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, οπότε δεν ήρθα στο μάθημα των Ιταλικών. Δεν μπήκα βασικά γιατί είναι μέσω Skype.
και θέλω να σας δείξω. Έκανα μια στάση, πήρα μανταρίνια και ρόδι. Πήγα να πάρω ρόδια κανονικά και μετά από λίγο βλέπω αυτό. Εγώ τα ρόδια τα κανονικά τα ήθελα για να κάνω να βγάλω αυτά τα τέτοια που έχουν μέσα, τα μπιλάκια και να τα φάω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και βλέπω μετά ότι το έχει έτοιμο και λέω, δεν να κάτσω να παιδεύομαι. Μπορώ να φάω όλο το κιούπι αυτό, πώς λέγεται. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία και αγόρασα και μου ήρθαν. Αρχικά θέλω να σας δείξω αυτή την τζαντάρα, η οποία είναι από PR πακέτο και είναι από τη Makeup for Pro, που είναι της Victoria Grosso γενικά. Και δεν ξέρω πολλά να σας πω ακόμα, αλλά ξέρω ότι μου ήταν αυτή την τζάντα την τεράστια, η οποία μάλλον είναι για να βάζω make-up μέσα, δεν ξέρω, για να βάζω πολύ ωραία πράγματα. Και από μέσα έχει κάποιο έτσι σαν ειδικό film, σαν αυτό είναι, για να μην μάλλον λερώνονται, δεν ξέρω, πάντως είναι αρκετά μεγάλο σακίδιο και ανοίγει έτσι. Τέλος πάντων αυτό. Επίσης μου στέλνω να φωτώ ένα σεσέρ, είναι πολύ τέλειο. Μπορείς να βάζεις τα σαμπουάν σου άμα πας κάποιο ταξίδι, επειδή είναι σχετικά μεγάλο και χωράνε σαμπουάν. Το οποίο μέσα είχε αυτές τις σκιές που λίγο πολύ τώρα τελευταία χρησιμοποιώ. Ναι, έπεσαν. Είχε αυτές τις σκιές, μπορείτε να δείτε. Και είχε και κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον, που εμένα βασικά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτή η μάρκα, Elan Professional Line, που είναι Hydrogel Eye Patches. Στην αρχή δεν καταλάβαινα, βασικά δεν διάβασα την ετικέτα τι ήταν. Και μετά, βάλω καμιά κρέμα προσώπου είναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Και το ανοίγω, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και είναι αυτά τα Eye Patches, τα οποία είναι αρκετά, τα φοράς κάτω από, κάτω από τα μάτια για να μην έχεις μαύρους κύκλους, να ενυδατώνονται κτλ. Σε αυτό το χρόνο τον οποίο είχα μετά τη δουλειά, εγώ συνήθω πάρα πολύ από το Pharmacy 128 και έχουμε την τύχη να είναι και στη Θεσσαλονίκη, not sponsor. Μακάρι να ήταν sponsor. Και θέλω να σας δώσω κάποια από τα πολύ αγαπημένα μου πράγματα τα οποία πήρα αυτή τη φορά. Γενικότερα σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω ένα βιντεάκι το οποίο να σας λέω όλα τα αγαπημένα μου πράγματα, γιατί τον τελευταίο χρόνο και λίγο λόγω καραντίνας, θες, που καθίσαμε και λίγο στο σπίτι μας και λίγο ασχοληθήκαμε με τον εαυτό μας και λίγο γιατί μεγαλώνω και λίγο περιποιούμαι πιο πολύ τον εαυτό μου. Γενικότερα δεν είμαι πολύ του βαψίματος, είμαι πιο πολύ του skin care, του body care, όλα αυτά. Οπότε ασχολούμαι λίγο με το σώμα μου παραπάνω. Και έτσι λοιπόν έχω κάποια αγαπημένα πράγματα τα οποία, πολλά από αυτά, βασικά όλα από αυτά, είναι αυτά που έχω αγοράσει, τα πολύ αγαπημένα μου, και θέλω να σας τα δείξω ένα-ένα. Βέβαια θα κάνω ξεχωριστό βιντεάκι, απλά τώρα που είμαστε εδώ ας δείξω και αυτά.